ξέρω, μου έχει μιλήσει ο Στάθης. Έτσι θα βαφτίσουν και το μωρό. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως φαίνεται, τα νέα επεισόδια που έρχονται θα μας αφήσουν με πολλά χαμόγελα. Καθώς, μετά από τα τόσα δυσάρεστα που είδαμε, θα έρθουν και στιγμές οι οποίες θα είναι ξεκαρδιστικές. Για την ακρίβεια, οι πρωταγωνιστές της συγκεκριμένης σκηνής θα είναι η Θεοδώρα και ο Αποστόλης, οι οποίοι θα τους δούμε να αισθάνονται πολύ άβολα μετά από αυτό που θα συμβεί. Πάμε να δούμε όμως τι είναι αυτό που θα συμβεί. Ο Αποστόλης νομίζει πως η Μαργαρίτα έχει δεχθεί πίσω τη Θεοδώρα. Γι' αυτό και αρχίζει να τριγυρνά στο σπίτι ανέμελος, χωρίς να τον ενδιαφέρει τίποτα, πιστεύοντας ότι δεν είναι κανείς. Η Θεοδώρα όμως βρίσκεται εκεί, σιωπηλή. Η Μαργαρίτα δεν την έχει δεχτεί ακόμη πίσω. Ένα βράδυ λοιπόν, ο Αποστόλης, φανερά κουρασμένος, αρχίζει να κυκλοφορεί στο σπίτι με το εσώρουχό του ανενόχλητος. Η Θεοδώρα πετάγεται ξαφνικά μπροστά του και τον αντικρίζει χωρίς ρούχα. Και αμέσως αρχίζει να ουρλιάζει. Το ίδιο άβολα αισθάνεται και ο Αποστόλης, ο οποίος τρέχει να ντυθεί άρον-άρον. Η άβολη αυτή σκηνή ανάμεσα σε Αποστόλη και Θεοδώρα δεν θα μείνει ασχολίαστη από την Άννα, καθώς έχει να κάνει και αυτή το φαρμακερό της σχόλιο. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!